Πραγματικά η καταστροφή εδώ στο Λιλάντιο πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλη και στο Μπούρτζι και στο Λευκαντίστ, γενικότερα σε όλη την περιοχή, όπως και πολύ μεγάλη είναι η καταστροφή στο Δήμο Μεσαπίων Δυρφίων, στην περιοχή των Ψαχνών. Έχουμε μιλήσει από χρόνια πριν ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, γιατί παρά το γεγονός ότι πλημμυρικά φαινόμενα η περιοχή αντιμετώπισε πάρα πολλές φορές, όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να πάρουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Και το ίδιο ισχύει για τις άλλες καταστροφές που αφορούν τις φωτιές που έχουμε ζήσει κάθε καλοκαίρι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι από την πρώτη στιγμή εδώ στον τόπο της καταστροφής και επιμένει να κηρυχθεί η περιοχή τώρα, άμεσα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να δοθούν όλα τα αναγκαία μέσα για να ελεγχθεί η περιοχή, να αντιμετωπιστεί πρόβλημα που αφορά αγνοούμενους, να καθαριστούν τα σπίτια από τα νερά και τη λάσπη, και τη λάσπη. Και τη λάσπη. Η δρόμη είναι γεμάτη λάσπη. 1,5 μέτρο λάσπη στους δρόμους, στο Μπούρτζι. Και να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέσα για την προστασία της ασφάλειας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Πάντως χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Χρησιμοποιώ τη λέξη χαίρομαι. Το περίμενα να είσαστε εδώ, γιατί ξέρω ότι έχετε ενδιαφερθεί και το 6 και το 7 και το 9 και το 13, ναι, για αυτή εδώ την περιοχή. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο για εμάς. Και το 2009 είμαστε εδώ, πέρασαν 11 χρόνια. Πριν λίγους μήνες κάναμε ξανά έλεγχο στην περιοχή, σημειώσαμε την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, καταλογίστηκαν ευθύνες και ο λαός αυτές τις ευθύνες πρέπει να τις καταλογίσει, να είναι αυστηρός και να διεκδικήσει μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τη λήψη των άμεσων επειγόντων αναγκαίων μέτρων για την προστασία, το επαναλαμβάνουμε, της ασφάλειας και της ζωής του.